συγχαρητήρια για την νίκη. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς το εξής. Αν η ομάδα του δείχνει αυτό που είναι ένα χαρακτηριστικό του ΠΑΟΚ, ότι όταν στριμώχνεται, είναι στα δύσκολα, πάντα αντιδράει. Αν αυτό είναι μια προσωπικότητα που έχει η ομάδα, το είδαμε και στην Ευρώπη με το μάτς με τη Δυναμό, το είδαμε και τώρα μετά την ήττα από τον Άρη. Και αν θεωρεί ότι, δεν ξέρω, αυτό το γήπεδο του πάει του ΠΑΟΚ, η λεωφόρος του πάει, ο τρόπος που προσπαθεί να τον αντιμετωπίσει ο αντίπαλός του, γιατί κάνει εξαιρετικά παιχνίδια ο ΠΑΟΚ εδώ μέσα. What is this question? What is this question? With the back to the wall is football. We have 50 games almost played. We are there from there. We can have a good period. We could have a less good period, but we are in a fantastic situation where no one from PAOK could have dreamed in this summer. And we go game by game, trying to do the best as we are in that moment. Μέσα στη χρονιά υπάρχουν στιγμές στις οποίες θα είμαστε καλά, στιγμές στις οποίες δεν θα είμαστε καλά. Δεν συμφωνώ με αυτό τον όρο. Με την... Or maybe you translated that, so no, attack you after, Kostas. Δεν νομίζω πως υπάρχει τέτοιου είδους, δεν συμφωνώ με αυτό το με την πλάτη του τοίχου. Υπάρχουν γενικότερα καταστάσεις στις οποίες είμαστε καλά μέσα στη χρονιά ή δεν είμαστε. Το θέμα είναι να παλεύουμε και να παίρνουμε αυτό που μπορούμε την δεδομένη περίοδο. Βρισκόμαστε σε μια φανταστική κατάσταση, μια κατάσταση στην οποία το καλοκαίρι μπορεί κανείς να μην περίμενε ότι θα βρισκόμαστε. Οπότε δεν συμφωνώ με αυτή την, με αυτή την φράση, ας πούμε. Or if you have another opinion. Personally, for me, this speech is bringing me luck. Προσωπικά για μένα μου φέρνει τύχη αυτό το γήπεδο. Is the other situation since I was in Xanthi. On the other hand, leaving this, let's say, gossip aside, each game has its own history. We managed to win a lot of games this season, important games, tough games, derbies. For European games with opponents that are well prepared, well built as a team with quality, but also us, we have our way of playing, we have our work, we have our organization, we have our quality, we have the will to go inside of the pitch and to fight, to give everything, and it came up this result after a game in which. Honestly, PAOK deserved to win, having in consideration two different halves. Αυτό το γήπεδο γενικότερα μου φέρνει τύχη από όταν βρισκόμουν στην Ξάνθη. Το κάθε παιχνίδι μου έχει τη δική του ιστορία. Έχουμε κάνει αρκετά καλά παιχνίδια φέτος. Ντέρμπι, διαφορετικά παιχνίδια, ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχουμε αντιμετωπίσει ομάδες οι οποίες έχουν διαφορετική ποιότητα, διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αλλά και εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, τη δική της ποιότητα, την θέληση να μπει στο γήπεδο να παλέψει. Σήμερα παρουσιάσαμε αυτό που θέλαμε και καταφέραμε να πάρουμε την νίκη σε ένα παιχνίδι στο οποίο νομίζω ότι δικαιούμασταν να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα, έχοντας διαφορετική εικόνα στα δύο ημίχρονα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι η δεύτερη αγωνιστική των play-off, το τρίτο ντέρμπι που βλέπουμε και στα τρία έχουν νικήσει φιλοξενούμενοι. Και γενικά θα δούμε ότι φέτος πιο εύκολα κερδίζει ο φιλοξενούμενος παρά ο γηπεδούχος. Είναι κάτι που εμένα με ξαφνιάζει προσωπικά, αν μπορεί να έχει κάποια εξήγηση αυτό. Και δεύτερο, και θα ήθελα και ένα σχόλιο για το καταπληκτικό αυτό πρωτάθλημα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Αν έχουμε δει ποτέ ένα τέτοιο. Τι έχει να πει αυτό το πρωτάθλημα που είναι τόσο κοντά οι ομάδες και έχουμε τόσο έντονο συναγωνισμό. One explanation could be that this Greek league, and I have mentioned a lot of times, is a very difficult one because there are a lot of teams with quality players, with a huge will, with huge ego, with huge ambitions, and are games in which at the end you don't realize that you play home or away. You prepare to enter inside of the pitch, to give everything and to win the game. It's true that from our side, I could say that has helped a lot this story with Europe, because going game by game from first official game in summer and qualified it, we start to have a huge confidence, we start to have the experience of playing hard games and to go with this mentality, confidence that what, no matter how the game it is there, we fight to win. Sometimes we manage to do, and the most of the times we manage to do, but sometimes we had also, so for a few times we had a little negative situations, as
It is in all this world, in football world. Η εξήγηση που μπορώ να έχω είναι ότι, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Υπάρχουν ομάδες και ποδοσφαιριστές που έχουν πολύ μεγάλο εγωισμό, πολύ μεγάλη ποιότητα, θέλουν να παίρνουν τα αποτελέσματα. Οπότε αυτό από μόνο του ανεβάζει το επίπεδο. Οι ομάδες προετοιμάζονται με σκοπό να μπουν στο γήπεδο και να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν, χωρίς να τους ενδιαφέρει αν θα παίζουν εντός ή εκτός έδρας. Εμάς θεωρώ ότι μας έχει βοηθήσει γενικότερα η λογική του παιχνίδι με παιχνίδι, την οποία είχαμε από το καλοκαίρι, με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Το γεγονός ότι αυτό μας βοήθησε με την αυτοπεποίθηση την οποία έχουμε σαν ομάδα, θέλοντας να παίξουμε το δικό μας στυλ παιχνιδιού χωρίς να έχει σημασία το πού βρισκόμαστε. Κάποιες φορές το καταφέρνουμε, κάποιες φορές δεν το καταφέρνουμε, όπως γίνεται με όλες τις ποδοσφαιρικές ομάδες στον κόσμο. Τις περισσότερες φορές όμως θεωρώ ότι το καταφέρνουμε. But I believe the last season had been more or less the same situation, tough. And tough games, fighting until almost the last round, or maybe I don't remember. But no, in the last round, the title was decided. So just 2 years ago, was Olympiacos that won the title earlier. Yes, normal that is fascinating, and it's also very tough, very hard. Είναι συναρπαστικό, πραγματικά είναι και δύσκολο. Παράλληλα, νομίζω όμως ότι και πέρσι κρίθηκε στο τέλος η κούρσα για τον. Για δύο μάτς. But were two teams this last season in this competition for the. This now there are four. Yes, but there are two teams with the others playing and fighting 100% in every game. Because I remember that we drew here against Panathinaikos and. From this moment, Panathinaikos lost the first position. After the next game, before the last game, Olympiacos won against Panathinaikos, so Panathinaikos lost totally the possibility of controlling after having after being for so long time first. AEK had also them ups and downs in playoffs. In any case, our derby is fascinating. It's very hard. It's very hard in this moment for us and probably for Olympiacos. Having the European Games as well, and we are focused also there. But at the same time, we can gain huge experience, and this experience of managing and fighting to take maximum from every next moment. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι ήταν ουσιαστικά δύο ομάδες, αλλά υπήρχαν και άλλες δύο οι οποίες πάλευαν μέχρι το τέλος. Θυμάμαι ότι ήρθαμε στην έδρα του Παναθηναϊκού και το αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία και στην επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός κέρδισε. Οπότε ουσιαστικά σε εισαγωγικά γκρέμισε τον Παναθηναϊκό από την κούρσα την οποία ήταν πρώτος μέχρι εκείνη την στιγμή. Φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι πραγματικά συναρπαστικό με δύσκολα παιχνίδια, με πολλά ντέρμπι. Για εμάς και τον Ολυμπιακό είναι λίγο πιο δύσκολο για το γεγονός ότι υπάρχουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά είναι παιχνίδια τα οποία μας δίνουν πολύ μεγάλη εμπειρία και για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αυτή είναι η κατάσταση και πραγματικά είναι συναρπαστική. Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Κατανοούμε και ξέρουμε από την αρχή της σεζόν το μότο του προπονητή. Βαδίζουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ωστόσο, πολλοί και φίλαθλοι της ομάδας του ΠΑΟΚ θεωρούν ότι αυτή η νίκη είναι μια νίκη που δίνει προοπτική για τον τίτλο, για την διεκδίκηση και την κατάκτηση του τίτλου. Όσο και αν θέλει να κρατήσει ισορροπίες μέσα στα αποδυτήρια, με τους παίκτες του να θέλουν από παιχνίδι σε παιχνίδι να τα προσεγγίσει σωστά, συμφωνεί με αυτή την λογική, ότι είναι μια νίκη προοπτικής για τη διεκδίκηση του τίτλου. Ευχαριστώ. I keep saying that game by game, it is another game on Wednesday. We have to be ready for this game. We have to give everything. This is the role of the fans to create emotions, to have emotions, to have dreams, to go in one moment from one situation, one feeling that could be very negative to another one that could be fantastic and opposite. After the game against Aris, in press conference before Dinamo Zagreb, I was feeling that we are fighting to avoid relegation. And next day we won 5-1 Dinamo Zagreb and was unbelievable atmosphere in all the city. And today we won Panathinaikos, a hard game, facing a very quality opponent. But nothing is done, nothing is changed. We have to be focused. And I have to recall you one more time that in summer no one would have dreamed us to be in this situation in Europe and in the league 8 games before the
the finish of the league and in quarter final of the Europe Conference League. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο. So we have to be calm, balanced and focused. Η προσέγγιση μας δεν αλλάζει. Έχουμε ένα παιχνίδι την Τετάρτη, έχουμε ένα άλλο παιχνίδι την Κυριακή και ακολουθούν συνεχόμενα υποχρεώσεις. Η δουλειά των φιλάθλων είναι αυτή, να ζουν έντονα τα πράγματα με πολλά συναισθήματα, είτε αρνητικά είτε θετικά, και πηγαίνοντας πολύ εύκολα από τη μία μεριά στην άλλη. Θυμάμαι μετά το παιχνίδι με τον Άρη, συνέντευξη τύπου πριν την Δυναμό Ζάγκρεμπ, ήταν μια κατάσταση στην οποία ήταν λες και παλεύαμε για τον υποβιβασμό, και μετά το 5-1 η κατάσταση ήταν τελείως διαφορετική και επικρατούσε μια φανταστική ατμόσφαιρα στην πόλη. Οπότε νομίζω πως θα πρέπει να έχουμε γενικότερα την ισορροπία την οποία πρέπει να έχουμε, να μην αλλάξουμε την λογική μας. Δεν έχει κριθεί προφανώς τίποτα. Είναι μια νίκη η οποία είναι σημαντική σήμερα, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. Και θέλω να σας θυμίσω κάτι το οποίο το λέω συχνά, ότι το καλοκαίρι κανένας άνθρωπος του ΠΑΟΚ δεν θα ονειρευόταν ότι θα βρισκόμασταν σε αυτή την θέση αυτή τη στιγμή. 8 παιχνίδια πριν τελειώσει, πριν τελειώσει το πρωτάθλημα και βρισκόμενοι στα προημιτελικά του Europa Conference League. Οπότε νομίζω πως θα πρέπει να έχουμε την ισορροπία την οποία χρειάζεται. Σκεπτόμενοι πως δεν έχει κριθεί τίποτα. Ναι, ναι. Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια για την νίκη. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη, ο Παναθηναϊκός σήμερα ξεκίνησε αρκετά επιθετικά. 4-4-2 το σύστημα. Ο ΠΑΟΚ είδαμε σε αρκετά σημεία να χτυπάει, βασικά συνέχεια χτύπησε στην αντεπίθεση και τα τρία γκολ προήλθαν από αντεπιθέσεις. Και είδαμε σε κάποια σημεία να παίζει με 11 παίκτες μέσα στην περιοχή. Ήταν κάτι το οποίο το είχε προσχεδιάσει, του βγήκε στο παιχνίδι. Και το δεύτερο, ο Φατίχ Τερίμ πριν την διακοπή, όταν έγινε πάρθηκε η απόφαση της διακοπής, είχε βγει και είχε πει ότι κακώς έγινε διακοπή γιατί ευνόησε τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Τελικά ευνόησε τον ΠΑΟΚ η συγκεκριμένη διακοπή που έγινε για την Εθνική Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. There is part of our organization. We have built up that sometimes make us to keep long possession. Sometimes when we face opponents that are strong, we have a build-up that could bring very fast the ball in front of the other goal, as happened in the second goal, if you analyze well. Sometimes we control the game, sometimes we try to press high, but after, if we are overpassed, we reorganize down, and this, what you mentioned, is correct, but it means strong mentality from each other and good discipline and good responsibility. Είναι κομμάτι της οργάνωσής μας το διαφορετικό build-up, είτε έχουμε ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ανάπτυξη ουσιαστικά από πιο χαμηλά, ίσως λίγο πιο αργή. Από εκεί πέρα, αν έχουμε διαφορετικού στυλ ομάδα, μπορούμε να γίνουμε πιο άμεση, όπως έγινε στο δεύτερο γκολ, αν το αναλύσετε. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και ομάδες οι οποίες έχουν ποιότητα και οι οποίες μπορούν να σε οδηγήσουν πιο χαμηλά. Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη, δείχνει και το γεγονός πως η ομάδα αμήνεται με πειθαρχία, αμήνεται σωστά. Οπότε, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι και αυτό κομμάτι της οργάνωσής μας για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση. The favor of ΠΑΟΚ was working today the work. Σήμερα προς όφελος του ΠΑΟΚ δούλεψε η δουλειά. It's not my job to make comments about the decision that regarding national team. Για τα υπόλοιπα δεν είναι η δουλειά μου να σχολιάσω πράγματα που αφορούν την εθνική ομάδα. Αυτή η συγκέντρωση που έχει ο ΠΑΟΚ, παλιότερα είχαμε δει μετά από διακοπές φεύγαν διεθνείς, είχε ένα θέμα λίγο μέχρι να ξαναπάρει ρυθμό. Το ότι είχε συγκέντρωση, την πήγε από την αρχή, βάζει γκολ στο δεύτερο λεπτό, ουσιαστικά στην πρώτη φάση, δείχνει αυτή τη συσπήρωση, αυτό το πνεύμα που έχουν όλοι, πόσο προσιλωμένοι είναι σε αυτό που κάνουν μέσα στα αποδυτήρια. Πάω και σαν ομάδα, στο σύνολο, γιατί προφανώς δεν είναι μόνο τα αποδυτήρια, είναι όλο ο οργανισμός. Before to enter and to answer, I want to first of all to tell you that this is a victory that we dedicate to Ivan Savidis, our president, because of his birthday, and we know that he's with huge passion, with huge feelings, with huge emotions, participating every day from far
to the activities of the team and also to our fans that came yesterday before the training and they supported us a lot and they pushed us to have confidence. And this is the answer to what to your question, because really it's like this. We feel that we are a very strong group in this moment, making history and going game by game. Πριν προχωρήσω στην απάντηση στην ερώτησή σας, θέλω να σας πω ότι αφιερώνουμε την σημερινή νίκη στον μεγαλομέτωχο της ομάδας, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος ζει με πολύ μεγάλη ένταση, συμμετέχει πάρα πολύ στην καθημερινότητα της ομάδας, έστω και από μακριά. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή του, όπως και, και στους φιλάθλους μας, οι οποίοι ήρθαν χθες για να μας εμψυχώσουν. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δείχνει ουσιαστικά αυτό που λέτε κι εσείς. Είναι αυτόματα η απάντηση στην ερώτησή σας. Regarding the players, Costa, you know very well. Η αφιέρωση έχει να κάνει και με τα γενέθλια του κύριου Ιβάν Σαββίδη. Regarding the players, it was a very good period for us to prepare, to train the players that didn't participate in the actions of national teams, were in Salonique and they made very good trainings and so we know that from a game to another game, we need everyone to be ready, and we decided to play with the most players possible, most players that trained in Salonique. Σχετικά με τους παίκτες για τη συγκέντρωσή τους, οι παίκτες οι οποίοι δεν βρίσκονταν σε υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη και προπονήθηκαν πάρα πολύ καλά. Και από εκεί πέρα, με την ενσωμάτωση των παίκτων από τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε την ομάδα η οποία θα ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και με αυτόν τον τρόπο πράξαμε σήμερα. Καλησπέρα. Ήθελα να το ρωτήσω στις δύο προηγούμενες αγώνες φέτος εδώ. Πολύ καλύτερο στο κύπελο, πολύ καλό στο πρωτάθλημα. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων έχασε κάτι πολύ σημαντικό η ομάδα του. Τη νίκη στο πρωτάθλημα και την πρόκριση ουσιαστικά πριν πάει στα πέναλτι. Όταν κέρδισε ο Παναθηναϊκός φάουλ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, πέρασε κάτι από το μυαλό του? No. I came in this game with huge belief in a victory. Όχι, ήρθα σήμερα. Even in the tough moments, I was telling to myself we win today. Ήρθα με μεγάλη πίστη για την νίκη στο σημερινό παιχνίδι και ακόμα και στις δύσκολες στιγμές έλεγα στον εαυτό μου μέσα μου ότι σήμερα θα πάρουμε την νίκη.